30 κρατούμενοι σε καραντίνα στα κελιά της φυλακής. 7 σοφρονιστικοί υπάλληλοι με COVID εκτός υπηρεσίας είναι το αποτέλεσμα της ηρωής κρουσμάτων κορονοϊού στις φυλακές της Αλικαρνασσού που λειτουργούν σε οριακές συνθήκες και υγειονομικά όσο και στο κομμάτι της ασφάλειας. Εντός των κελιών 30 κρατούμενοι και συνάδελφοι βρίσκονται 7 άτομα αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Αν δεν ελεγχθούν όλοι, σε μια μονοπτέρυγη ακτίνα, όταν κυκλοφορούν οι κρατούμενοι ανάμεσα στο προσωπικό ή ανάμεσα σε οποιοδήποτε τμήμα της φυλακής, γίνονται όλες οι διαδικασίες της καθημερινότητας της φυλακής κατά τον ίδιο τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Φαντάζομαι ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε διαπιστώσει. Τις τελευταίες 10 ημέρες οι κρατούμενοι ο ένας μετά τον άλλο άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα και να μπαίνουν σε καραντίνα. Ενώ και οι 7 εργαζόμενοι που διαγνώστηκαν τέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Χωρίς ωστόσο τίποτα να αποκλείει ευρύτερη διασπορά, αφού έλεγχος με μαζικά τεστ δεν έχει γίνει. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι εξακολουθούν να κινούνται σε όλους τους χώρους της φυλακής και να έρχονται σε επαφή με το προσωπικό. Μπορούμε απλά να τους έχουμε απομονωμένους στα κελιά και από εκεί και πέρα, εάν δημιουργείται μια έξαρση της κατάστασης υγείας τους, να τους στείλουμε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο διαδικαστικά. Ένας από τους κρατουμένους με COVID χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο επέστρεψε σε ένα από τα κελιά όπου έχουν απομονωθεί όσοι νοσούν. Η αγωνία έχει φτάσει στο αποκορυφωμά της για τους εργαζομένους στο σοφρονιστικό κατάστημα που ζητούν άμεση παρέμβαση του ΕΟΔΗ και τη διενέργεια μαζικών τεστ ώστε να ληφθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται, όσο όμως και πάγωμα των μεταγωγών και μεταφορών κρατουμένων μέχρι να ελεγχθεί η διασπορά μέσα στις φυλακές. Για να εμπλακούν οι υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι, αν μπορούμε με έναν τρόπο να το σταματήσουμε όλο αυτό, να μην φτάσει σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Αν νοσήσουν και άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, η κατάσταση κινδυνεύει να τεθεί εκτός κάθε ελέγχου, καθώς ήδη το προσωπικό είναι ελάχιστο και δύσκολα θα αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως το επικίνδυνο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο πειθαρχείο της φυλακής. Κρατούμενοι εγκλώβησαν σοφρονιστικό υπάλληλο που προσπάθησε μόνος του να ελέγξει την κατάσταση αφού ο ασύρματός του δεν λειτουργούσε για να ζητήσει βοήθεια. Ο οποίος βρισκόταν σε μία από τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας της φυλακής στον χώρο του πειθαρχείου βρέθηκε να απειλείται από κρατούμενους και δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει κάποιον συνάδελφο να προστρέξει προς βοήθεια λόγω του ότι δεν υπάρχουν πλέον ούτε λειτουργικοί ασύρματοι. Όπως καταγγέλουν οι συνδικαλιστές, εκτός από τις τραγικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οι εργαζόμενοι δεν έχουν και μέσα αυτοπροστασίας από τον COVID, όπως μάσκες και γάντια.